μουσουλμάνος. Και εκεί κουβέντιασε με τόση υπομονή και με τόση αγάπη που δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει αν κέρδισε ή δεν κέρδισε κάποιους ή αν τους κέρδισε μέσα στην καρδιά τους. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ο Γιώργος, βλέπετε, της αρχικής ιστορίας πέρασε πολλά χρόνια μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη, την δέσμευση από αυτό το πράγμα και τελικά το Άγιο Πνεύμα τον καθοδήγησε. Το Θωμά τον καθοδήγησε το Άγιο Πνεύμα να βρει την αλήθεια. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει κι εμείς να πάρουμε λίγο τα πράγματα στο χέρι μας με όπλο την αγάπη και με όπλο κυρίως τη λαχτάρα μας να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού που θα μας δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε κάθε τι που θα έρθει σίγουρα στο μέλλον. Εγώ έχω γράψει και ένα βιβλίο που λέγεται «Το Ισλάμ στην Οικουμένη» και που δίνει μια εικόνα του τι γίνεται σε όλο τον κόσμο στο Ισλάμ, στις Ισλαμικές χώρες και στις μη Ισλαμικές. Αλλά δεν το χρησιμοποιείς απόψε καθόλου, γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο. Ευχαριστώ για όλα, τέλειωσα. Μπορεί να θέλει κάποιος να ρωτήσει στο Ισλάμ. Ωραία. Ξεπέρασαν τους 30 και
έκαμαν τον Πατριάρχη να αποχωρήσει εσπερισμένα, να τελειώσει το επίσημο ταξίδι του, πρόλαβε, είδε τον Όλιβε, πρόλαβε, είδε τον Μακαριότατο, είδε τη Σύνοδο, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στερήθηκαν από την υλοποίηση του προγράμματος. Και εντάξει, και εμείς μπορεί να στερηθήκαμε, διότι όπως ξέρετε κι εσείς, αλλά και οι χριστιανοί μας, οι Κόπτες στην Αίγυπτο, που αποτελείται από 70 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπων, αποτελούν ένα ποσοστό της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έμειναν στον νοφισιτισμό, διότι και η γλώσσα τους εμπόδισε να κατανοήσουν περισσότερα, αλλά και η κατάσταση και τα λάθη. Σημασία όμως έχει, εγώ δεν θέλω να μείνω στα λάθη αυτό, που κάπου τα βρήκαμε κιόλας, έμενε μόνο και μένει αυτό που δεσμεύσαμε με την αυστηρή κρίση μας, διότι ενώ παρεδέχθησαν ότι βρίσκονται στην αίρεση, έχει γίνει η ομολογία, παραμένουν στους ιστορικούς λόγους, ότι δηλαδή ο Διόσκουρος και ο Ευτυχής είναι άγιοι, που για μας είναι αιρετικοί και που η Σύνοδος της Χαλκιδόνος τους κατέδικασε. Και μάλιστα υπάρχουν και αφορισμοί, οπότε αυτό το τυπικό μέρος, τι είναι τα πρόσωπα, εμποδίζει την ενότητα επί της ουσίας. Ωστόσο, επομένως σε τούτο, τι εκπροσωπούν τέλος πάντων, γιατί για αυτή τη μαύρη ζώνη δεν μας μιλήσατε. Αυτοί οι λεγόμενοι Ισλαμιστές, αυτό το ISIS, έτσι λιγάκι να το γνωρίσουμε, χωρίς να έχουμε στο νου μας οποιαδήποτε τοποθέτηση αρνητική, μόνο και μόνο γιατί προβαίνουν εκεί. Αλλά υπάρχει αυτό. Τι είναι οι Ισλαμιστές που έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο και που τώρα με τέτοιου είδους χτυπήματα, ακόμη και σε χώρες όπου υπάρχει λατρεία και πίστη στο Ισλάμ, αυτοί να χτυπούν προκειμένου να τιμωρήσουν. Τι είναι? Λοιπόν, ξέρετε ότι πρέπει να ξέρετε ότι ο πολιτικός φανατισμός δεν είναι τίποτα μπροστά στο θρησκευτικό φανατισμό. Ο θρησκευτικός φανατισμός είναι το χειρότερο πράγμα. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Και η ISIS δεν εμφανίστηκαν τώρα ξαφνικά. Έχουν μια πολλή ιστορία. Και μάλιστα, μια και μιλήσατε για την Αίγυπτο, για τους Κόπτες, έχουν ιστορία από την Αίγυπτο. Όχι τόσο από τη Σαουδική Αραβία, που είναι μια αυστηρά ισλαμική χώρα, γιατί ναι, μεν είναι αυστηρά ισλαμική χώρα, αλλά εκεί ό,τι θέλουν οι σεΐχηδες κάνουν. Και αν δουν τέτοιες ανταστατείες, τις κόβουν κεφάλια εκεί. Και γι' αυτό φοβούνται. Στην Αίγυπτο όμως δημιουργήθηκε η κίνηση των μαύρων μουσουλμάνων αδελφών, όπως συνδεγόταν από χρόνια. Οι μουσουλμάνοι αδελφοί ήταν φανατικοί και πρέσβευαν ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ. Γι' αυτό και λέγονται φονταμενταλιστές. Από το φονταμέντ που σημαίνει το βάθρο, πρέπει να γυρίσουμε στα θεμέλια της πίστης. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που το λέει αυτό, που το
πάμε κατά γράμμα να ερμηνεύσουμε τις μενές, μπορεί αμέσως να πέσουμε σε τις αίρεση στο δικό μας χώρο. Έτσι, αν μεταφράσετε, αν ερμηνεύσετε τα χίλια κομμάτια της αποκάλυψης κατά γράμμα, θα φτάσετε εκεί που έφτασαν κάποιοι. Λοιπόν, αυτοί οι μουσουλμάνοι αδελφοί διαδόθηκαν. Πήγαν στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ και πήραν και ένα τοπικό χρώμα. Πολεμήθηκαν από τις κυβερνήσεις, αλλά πολλές φορές δεν άντεχαν οι κυβερνήσεις να τους πολεμήσουν, γιατί είχαν μαζί τους τα λαϊκά στρώματα με το μέρος τους έπαιρναν και επέβαλαν αυτό που ήθελαν. Ο στόχος όλων των μουσουλμάνων, πρέπει να ξέρετε, ήταν να ξαναφτιαχτεί το χαλιφάτο. Το οποίο χαλιφάτο, το τελευταίο χαλιφάτο, έσβησε το 1924 όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ κατέληξε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και επέβαλε, όπως σας είπα, το ελβετικό αστικό δίκαιο. Δηλαδή προσπάθησε να εξευρωπαίσει. Τους χοντζάδες τους πέρασαν από μαχαίρι. Δεν ήθελε τη θρησκεία ο Κεμάλ Ατατούρκ. Καταλύοντας λοιπόν και στέλνοντας τον τελευταίο Οθωμανό Σουλτάνο στην εξορία, καταλύεται και το χαλιφάτο, διότι θεωρείται ο Τούρκος Σουλτάνος ο τελευταίος χαλίφης στην Ισλαμική ιστορία. Από εκεί και πέρα, από το 1924 και μετά, άρχισε τα όνειρα πια. Πώς θα ξαναφτιάξουμε το χαλιφάτο. Η Περσία κατάφερε να διώξει το Σάχη και έφτιαξε θεοκρατία, ένα θεοκρατικό καθεστώς. Μάλιστα, προχθές είχα πρόσκληση από τον μορφωτικό ακόλουθο της πρεσβείας του Ιράν να πάω σε ένα συνέδριο στην Τεχεράνη. Είμαστε πάντως που μας είχαν καλέσει την εποχή που ήμουν συνοδικός. Μας είπαν ότι θα φύγετε, δεν θα φοράτε σταθμούς, δεν θα έχετε τίποτα. Γιατί ο Πατριάρχης που είχα πάει με τον Αλλά συνέβησαν και κάποια άλλα επεισόδια και είπαμε να λείπει η επίσκεψη. Όχι, εμείς όταν πήγαμε με τον Πατριάρχη, βέβαια ήταν επίσημα προσκεκλημένος από την κυβέρνηση το 2002. Ο Πατριάρχης έφερε το εγκόπιο, δεν υπήρχε πρόβλημα. Μάλιστα, εγώ τότε λαϊκός δεν φορούσα ποτέ, ποτέ δεν φορούσα γραβάτα, δεν μ' άρεσε η γραβάτα και φορούσα τέτοια πέρα. Τσίπρας. Αλλά όχι το κάψω με γιακά. Φορούσα το παραμύθι αυτό πάντα. Και με βλέπει ένας ημάμις και μου λέει «Πού το βρήκατε αυτό το πουκάμισο» «Είμαι στην Αθήνα». «Έχετε και εσείς στην Αθήνα τέτοια πουκάμισα» «Έχω, μπράβο, μπράβο». Γιατί αυτή δεν φοράνε απαγορεύεται η γραβάτα στο Ιράν. Θεωρείται κάτι το δυτικό τρόπο και χριστιανικό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο Ιράν δεν υπήρξαν μουσουλμάνοι αδελφοί. Γιατί το Ιράν είχε το δικό του πια τη δική του σταδιοδρομία. Οι μουσουλμάνοι αδελφοί λοιπόν υπήρξαν η βάση και αυτή που είναι η ISIS είναι οι πρώην μουσουλμάνοι αδελφοί, όσοι του ήθελαν από αυτούς, συν οι άλλοι από το δυτικό κόσμο που φανατίστηκαν και θέλησαν να είναι μουσουλμάνοι ή ήταν μουσουλμάνοι και έφυγαν για να βοηθήσουν. Εάν με ρωτήσετε τι είναι αυτή η διαδικά, θα σας πω είναι ψυχικά άρρωστοι άνθρωποι. Δεν έχουν καμιά σχέση με το Ισλάμ. Και οι ίδιοι μουσουλμάνοι, οι σωστοί μουσουλμάνοι, που λένε ότι αυτοί δεν είναι δικοί μας άνθρωποι. Δεν ότι αυτοί σφάζουν, αυτοί εφαρμόζουν ένα Ισλάμ το οποίο δεν το ξέρουμε κι εμείς. Βέβαια, εφαρμόζουν ένα Ισλάμ που επειδή δεν το ξέρουμε. Γιατί το γράφει. Κατά γράμμα αυτά που λέει το παραμύθι. Λοιπόν, η ISIS θέλω να πιστεύω ότι θα λήξουν τη βασιλεία τους κάποια.
Αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αυτός που είπα με τα σχολεία. Δηλαδή κάποιοι έρχονται προς τη Δύση και προσπαθούν πια να φανατίσουν ανθρώπους. Και υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει χριστιανισμός. Οι χριστιανικές εκκλησίες, η ρωμαιοκαθολική και η προτεσταντική, και η αγγλική είναι τόσο κοσμικευμένες που αναρωτιέσαι αν υπάρχει Χριστός εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ ήμουν πριν από λίγες μέρες στο Βερολίνο και πήγα στο μεγάλο μητροπολιτικό Βερολίνο και είπα στην Ελένη, δεν έρθουμε σε αυτήν την έκανα. Τόσο κρύο και παγωμένο όλο αυτό το πράγμα. Και μπήκα σε μια άλλη και μας έλεγαν ότι έχουμε κονσέρτο στις 9:30 ώρα να έρθείτε. Κονσέρτο. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει μια αναζήτηση του Θεού ουσιαστική. Είναι τόσο εκοσμικευμένο. Πολλοί είναι άνθρωποι. Τι θα κάνουν, θα ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Αν δεν βρουν την Ορθοδοξία, που δεν είναι τόσο έντονη στον χώρο της Ευρώπης, και θα σας πω και γι' αυτό, θα ψάξουν να βρουν κάτι τίτλο εξωτικό. Το Ισλάμ τους ακούγεται σαν κάτι τίτλο εξωτικό που θέλουν να το μάθουν, να διαβάσουν κάποια κείμενα, να έρθουν σε επαφή με τέτοιο κόσμο. Βέβαια, ο κόσμος ο Ισλαμικός της Ευρώπης είναι τόσο ανακατεμένος. Γιατί υπάρχουν τάσεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε πρέπει να εξευρωπαϊστούμε Ισλαμικά. Δεν παραμένουμε μουσουλμάνοι, αλλά να είμαστε Ευρωπαίοι στον τρόπο που ζούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Υπάρχουν οι άλλοι που λένε όχι, πρέπει να μεταφέρουμε αυτή την παράδοση της πατρίδας μας στην Ευρώπη. Και προσπαθούν να λειτουργήσουν και τα ταμιά τους και τις ομάδες τους και λοιπά, τα κέντρα, τα Ισλαμικά, με τον τρόπο αυτό. Και έχουνε, ξέρετε, από κάθε χώρα έχουν τα δικά τους κέντρα. Στο Βέλγιο, χιλιάδες τέτοια κέντρα, στη Γαλλία. Και έτσι αναζητούν. Βέβαια, άλλοι αναζητούν στον Βουδισμό, άλλοι στον Ινδουισμό. Ό,τι εξωτικό υπάρχει, θα το αναζητήσουν. Κάτι το οποίο δεν το ξέρουν. Και σου λένε ότι στον χριστιανισμό τι να το κάνω, δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Εντάξει, που μιλάει για την αγάπη, είναι μια ιδεολογία πια. Δεν έχει να προσφέρει Θεό. Και βλέπω, ξέρετε, πριν από 4-5 χρόνια, με πήρε τηλέφωνο από τη Γερμανία μια ομάδα Ορθοδόξων που έχει φτιάξει ένα εκδοτικό οίκο και προσπαθούν, παράλληλα με τις δουλειές τους που έχουν φτιάξει ένα εκδοτικό οίκο και εκδίδουν, μεταφράζουν βιβλία ορθοδόξου πνευματικότητας στη γερμανική γλώσσα για να διαδώσουν την Ορθοδοξία στη Γερμανία. Και ψάχναν να βρουν έναν άνθρωπο που να ξέρει γερμανικά, να είναι θεολόγος ορθόδοξος και να έχει ασχοληθεί με τον Ισλάμ. Οπότε με έπιασε, έπεσε σε μένα ο κλήρος και τι ζητούσαν. Είχαν κείμενα από ορθοδόξους θεολόγους που είχαν ασχοληθεί με το Ισλάμ, κυρίως ήταν Σλάμπι, γιατί έχουν στη Ρωσία πολλούς μουσουλμάνους και είχαν γράψει, υπήρχαν και κάποιοι Ευρωπαίοι και ένας Αμερικάνος, είχαν έναν τόμο και μου ζήτησαν να μελετήσω τα κείμενα αυτά, να τα ξεκαθαρίσω από πλευράς του Ισλάμ και Ορθοδόξου απόψεως που λέμε και να γράψω και μια εισαγωγή για να το εκδώσω και ξέρω. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπεις με πολύ λαχτάρα και μπορώ να σας πω και λίγο φανατισμένοι από την πλευρά της Ορθόδοξης. Δηλαδή είχα στην εισαγωγή μου μια παρακοπή από έναν καθολικό και μου λέει όχι, όχι αυτό μου λένε, μόνο ορθοδόξους. Μα πω ορθοδόξους μόνο. Ναι, είναι τόσο κουρασμένοι άνθρωποι από τις εκκλησίες τους, ταλαιπωρημένοι. Λοιπόν, αυτό
είναι η Άισις τελικά, για μένα είναι ψυχικά άρρωστη, η οποία όμως είναι επικινδυνότατη, βλέπετε τώρα ξανά πήγαινε σαν την πανδύρα. Κάποιοι τους δίνουν όπλα, γνωστοί άγνωστοι, τους δίνουν όπλα και πετρέλαια. Και πάμε να βάζετε σε πειρασμό. Εμείς ενεργήσουμε σε πειρασμό. Ο πειρασμός ποιος είναι. Καλά κάνουμε και τα αναπτύσσουμε έτσι λιγάκι επιστημονικά και πρέπει να τα ξέρουμε. Τι είναι το Ισλάμ. Να το ξέρουμε. Αλλά από την άλλη όμως υπήρξαν αυτές οι ζώνες που σε αντίθεση με την ιστορία του Ισλάμ δεν υπήρξε επεκτατική πολιτική εκ μέρους τους. Εκ μέρους ποιον? Των Ισλαμιστών και των Ισλαμικών χωρών. Ποια ήταν η επεκτατική πολιτική στη Δύση? Εδώ ξέρουμε ότι ιστορικά λέγαμε σταμάτησαν οι Τούρκοι και οι Μουσουλμάνοι στη Βιέννη και τη σώσαμε. Και τελείωσε. Χωρίστηκαν πλέον οι ζώνες, δεν μπορούσε να υπάρχει επέκταση του Ισλάμ. Η Ευρώπη ήταν καθαρά χριστιανική. Έφερε λοιπόν μια Ευρώπη, ομολογεί ότι δεν έχουμε σύνταγμα, διότι δεν είμαστε χριστιανοί. Ο χριστιανικός πολιτισμός δεν υπήρξε ποτέ. Είναι ένας μύθος. Και συνεπώς δεν συνετέλεσε ο χριστιανισμός στο να αναπτυχθεί πολιτισμός στη Δύση. Και από την άλλη έρχεται, μπαίνει ο καθένας που εκφράζει οτιδήποτε από τον Ισλαμισμό, τις αίρεσεις του, τις αναφέρατε, έρχεται, αποκτά δικαίωμα να είναι σε μια χώρα και να λέει εγώ θα σας πω τι θα κάνετε για αυτό το θέμα, πώς θα με αντιμετωπίσετε. Εγώ θα σας πω εάν θα μου επιτρέψετε και τι θα μου επιτρέψετε και αν μου απαγορεύσετε τι θα μου απαγορεύσετε. Έχουμε λοιπόν μια πλήρη ανατροπή των ισχυρών. Δηλαδή έχουμε μια παραχώρηση εκ μέρους μας. Γι' αυτό απόρρισα όταν σας άκουσα να λέτε ότι εμείς θα πρέπει να δείξουμε το πρόσωπό μας το γνήσιο το χριστιανικό. Δεν το δείξω το πρόσωπο το χριστιανικό και το δείχνω. Πού το δείχνω? Μιλήσατε για αυτό το σκόπο. Ναι, εκεί που χρειάζεται. Έτσι, εκεί που χρειάζεται. Εγώ θα δείξω την ανθρωπιά. Αλλά δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να μου λέει, άκουσα να δεις. Εγώ θα διδάξω την πίστη μου όπως τη θέλω και όπως την ξέρω. Και αφού είναι σύνταγμα, είναι νόμος το Κοράνιο, θα το εφαρμόσεις εσύ το Κοράνιο σε μένα, στη χώρα σου, μόνο. Σε μένα. Αλλά ταυτόχρονα εσύ δεν θα έχεις δικαίωμα να διδαχθείς το Ευαγγέλιο. Ναι. Και όχι μόνο να διδαχθείς το Ευαγγέλιο και την πίστη σου. Θα σου διορίσω και δημοσίους υπαλλήλους, διότι δεν είναι οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές, οι μουσουλμάνοι θεολόγοι και διδάσκαλοι του Κορανίου, δεν είναι κληρικοί. Έτσι, δεν υπάρχει ιεροσύνη, έννοια της ιεροσύνης που υπάρχει σε όλες τις θρησκείες στο Ισλάμ. Είναι κρατικοί υπάλληλοι. Γιατί ακριβώς είναι νόμος του κράτους το Κοράνιο. Και αφού λοιπόν είναι κρατικοί υπάλληλοι, διορίζονται από το κράτος, ελέγχονται από το κράτος που ελέγχεται από το Κοράνιο και τελικώς για όλους αυτούς υπάρχουν οι εξαιρέσεις εκτός από εμάς. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά σε αυτό θέλω να πω το εξής. Είμαστε πολύ επιτρεχικοί της ιστορίας. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια κοινότητα, ευρωπαϊκή κοινότητα, και είμαστε, μας αναγκάζουν να πηγαίνουμε σύμφωνα με αυτά που αυτοί αποφασίζουν. Αποφασίζουν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός της διαφορετικότητας, θα το κάνουμε. Και εμείς και με το κεφάλι δεν κάνουμε. Μπορούμε να υψώσουμε
μπορούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ως κράτος, μπορούμε να το κάνουμε ως πρόσωπο. Αυτό ναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορεί να σταθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν είμαστε Ισλαμοφοβικοί. Γιατί έχουμε όλα τα προσόντα για να είμαστε. Έτσι, δεν πάθαμε και λίγα 400 χρόνια, δεν πάθαμε λίγα. Εγώ που λέω μουσουλμάνος. Γι' αυτό λέω για προσόντα. Λέω μουσουλμάνος δεν είναι. Δεν είναι καλό το Ισλάμ, λέω δεν είναι. Στο λέω ξεκάθαρα. Μακριά και λάθη. Μα γιατί, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, αν μου απαντήσεις εσύ, πού είναι ο Θεός, τι κάνει. Του φοβάσαι, όπως έλεγα προχθές το φοιτητή. Για μένα είναι φίλος ο Θεός μου. Λοιπόν, σαφώς πρέπει να το πούμε, να το πούμε την αλήθεια και να μην φοβηθούμε, να το πούμε ανοιχτά. Δεν τίθεται θέμα, αλλά μέσα σε ένα κλίμα ήθελος. Σε ένα κλίμα αγάπης. Μου λένε να γίνει το τζαμί. Ας γίνει το τζαμί, να μην γίνει όμως πνευματικό κέντρο δίπλα. Γιατί είναι τέτοιο. Στο Λονδίνο το περιγράψατε. Στο Λονδίνο το περιγράψατε τι γίνεται. Και θεωρείτε ότι είναι και εκτροφείο ισλαμιστών. Που άρεσες. Τρομοκρατών. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε μια Ευρώπη που παραλογίζεται. Και ουσιαστικά εκδίδεται. Ναι, ναι. Δεν τίθεται θέμα ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δίνη κυριολεκτικά, διότι από τη μια παραχώρησε πράγματα σε όλους αυτούς και τελικά τι βρήκε με αυτούς. Βρήκε θάνατο, βρήκε τραγικές καταστάσεις και βρίσκεται συνεχώς και το βλέπει και φοβάται αυτή τη στιγμή. Φοβάται πάρα πολύ. Ήμουν αρχιγραμματέας της Συνόδου και ζήτησαν ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας, του Ιράν να γίνει τζαμί. Και έθεσα και το θέμα του νεκροταφείου. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ο Χριστόπουλος έδωσε στο σχιστό σε έκταση της Μονή Πεθράκη, ο ΔΕΠ, 90 στρέμματα. Για να γίνει το νεκροταφείο. Και τζαμί. Δεν το θέλησα. Εμείς το δώσαμε ως εκκλησία. Γιατί ακριβώς ισχύει αυτό που είπατε. Και πολύ σωστά. Είναι δυνατόν εμείς οι πρόσωποι, οι πιστοί μάλλον του Θεού της αγάπης, να εμποδίζομαι τους άλλους να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα όπως εκείνοι τα αντιλαμβάνονται και όπως το Κοράνι όντως τους το επιβάλλει. Ναι. Όχι, ποτέ. Έτσι. Υπάρχει ισονομία. Δηλαδή μπορούμε εμείς να στήσουμε νεκροταφείο στο Ιράν. Μπορούμε να στήσουμε ναό στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έρχεται λοιπόν και σου λέει εγώ θα τα πληρώσω και πάντε τα. Και βγαίνει ο Δημοκράτης, ο Τούρκος, ο Ερντογάν και μας ομιλεί για τζαμιά. Και τελικά, για καθίστε, λέει αφού μας φόρτωσαν την ευθύνη ότι δεν θέλαμε εμείς να γίνει το τζαμί και το νεκροταφείο, η εκκλησία δηλαδή, ουσιαστικά έρχεται και αναλαμβάνει το κράτος όταν κανένας ναός οποιασδήποτε θρησκείας στη χώρα μας ανεγείρεται διεξόδων των πιστών, εμείς φτιάχνουμε μια εκκλησία με δικά μας λεφτά. Η καθολική το ίδιο. Οι μουσουλμάνοι της Τράκης το ίδιο. Οι Προτεστάντες το ίδιο. Έρχεται λοιπόν τώρα και τι σου λέει, θα το φτιάξω εγώ και όλο ένα τζαμί 200 θέσεων προσευχής θα καλύψει
τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Αθήνας. Καταρχάς πόσοι είναι. Δεν τους ξέρω. Δεν ξέρω. Θα τους καλύψει. Και τι θα εκφράσει. Σουφί. Ναι, καλά. Σιλίτες. Σουνίτες. Ορθοδόξους. Μουσουλμάνους. Τι θα εκφράσει. Αυτοί αν θα πάνε εκεί να προσευχηθούν θα σκοτωθούν. Εντάξει. Τι θα το λένε 5-6. Δεν έχει αυτό. Και θα πάρουν όλους μαζί. Μου θυμίζει που είσαι. Για εποχή που όταν συναντιόταν επιτάφη η δική μας. Γινόταν εμάς. Όχι εμείς θα περάσουμε όχι εσύ. Αλλά αυτό όμως με τελείως διαφορετικό φαίνεται. Εντάξει. Και κοροϊδευόμαστε. Και δίνουν την άδεια χωρίς να δίνουν την άδεια και πάντα φταίει και η ψήφιση. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε μια ευθύνη απέναντι στο ποινιό μας. Γιατί και αυτό ανησυχεί. Και σου λέει κάτσε. Η πολιτική ηγεσία, αυτό την έβγαλε βέβαια την πολιτική ηγεσία, αυτή την έβγαλα εγώ. Η πολιτική ηγεσία λέει αυτό. Εσείς γιατί λέτε εκείνο. Γιατί στο πιστοδρομική και μας βρήκαν τώρα τα όλα τα φοβικά και περάσαμε στα φοβικά και φοβόμαστε ακόμη να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό που μας ανησυχεί ξέρετε και αν το συνδυάσουμε και με το μάθημα των θρησκευτικών. Ακούς τώρα μας. Ακριβώς η ίδια τοποθέτηση που έγινε στην Ελλάδα έγινε στην Κύπρο προχθές. Κάνανε δημοσκόπηση το Πανεπιστήμιο όπως έκανε και εδώ το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης δημοσκόπηση και ασχοληθήκαν με το τι ποσοστό αγαπάει τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, με το τι πόσο γνωστοί είναι οι Μητροπολίτες της Κύπρου. Πόσο μπορούν να έχουν επιρροή στον κόσμο αυτή. Τι θέλει ο κόσμος από την Εκκλησία. Κοινωνική προσφορά. Να πάψει η Εκκλησία η Εθναρχούσα στην Κύπρο. Να πάψει να ασχολείται και να έχει πολιτικό λόγο. Να γίνει τούτο, να γίνει εκείνο. Το μάθημα των θρησκευτικών να αντικατασταθεί. Διότι δεν μπορεί να εκφράζει σήμερα τους πιστούς. Οι πιστοί όμως είναι τόσοι λίγοι που ουσιαστικά έθεσαν και το δικαίωμά τους να μιλάνε για αυτήν την ορθόδοξη κατήχηση και για πίστη. Και τελικά αυτό το ανακάτεμα της δημοσκόπησης του Γκάλου δεν καταλήγει σε ένα πράγμα. Εσείς ξέρω εγώ μια άλλη θρησκεία και
θα λέτε τα καλά και τα κακά. Και τελικώς δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα, όχι. Ό,τι καταλάβετε, καταλάβατε. Ό,τι καταλάβετε, καταλάβετε. Και αυτό είναι διδασκαλία θρησκευτικών που την εισηγούνται οι καιροί και οι πέθυνοι. Ακούστε τώρα. Εάν με βάζετε να κάνω μάθημα, δεν θα με ενδιαφέρει τίποτα καλύτερα. Δεν θα με ενδιαφέρει η ουσία. Αλλά από τους 100 θεολόγους, πώς ενδιαφέρει η ουσία. Εγώ ήμουν ασχολικός. Ποιος τους διόρισε θεολόγους? Εγώ ήμουν ασχολικός σύμβουλος Πειραιώς, είχα 300 καθηγητές θεολόγους και την δίτη μου ανοιγή πως πίστευαν. Έτσι. Για να ήταν με την ελευθερία. Τα λέω τους Κορινθίους, γιατί ήμουν πνευματικός τους πατέρας, πήγανε μέσα σε αίθουσα πρώτης γυμνασίου και τους είπε, πιστεύω να πιστεύει κανείς σας. Αλλά είναι για ποια πράγματα και τώρα εσείς είστε πανέξυνα. Τα μάτια σε βλάβουν. Δεν υπάρχει Θεός. Τώρα εγώ που είμαι καθηγήτρια και τα λοιπά, εξαναγκάστηκα γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν τα πιστεύω όμως αυτά. Και έρχεται τώρα αυτή να μου πει, άκου τον καιρό, άκου την πέθη, τι θρησκευτικά θα διδάξεις. Όχι, δεν θα ακούσω κανένα. Τα θρησκευτικά είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Και όποιος θέλει να είναι μέρος της Εκκλησίας, θα είναι μέρος της Εκκλησίας. Τι λάβω να πάω ξανά. Για να μπορώ και εγώ να ξέρω τι κάνω, τι λέω. Αν ο καθένας ανοίγει το στόμα και μας πηγαίνει όπου θέλει, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο. Δεν μπορούμε με την έννοια αυτή του αφεντικού. Δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Να καταλήξουμε κάπου. Τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Να ρωτήσουμε τώρα για το κοινό. Για ρωτήστε. Αν δεν μας πει ερωτήσεις. Γιατί θα ρωτάς μια αυτή να μας ρωτάς. Θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Αλέξανδρε. Λοιπόν, σχετικά με τα τελευταία που υπόθηκαν προλίγου, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναφορά σχετικά με τα προγράμματα σπουδών των μουσείων στο εξωτερικό. Όχι, δύο προγράμματα. Απλώς εγώ πέρασα έτσι. Αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε μετά, θα την πιέζει. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο οι παρευρισκόμενοι να ακούσουν αυτό που θέλω να πω. Το να συζητήσουμε κατευθείαν δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιο χρόνο. Διότι ακούστηκαν κάποια πράγματα και θα ήθελα, επειδή είμαι θεολόγος, υπηρετώ 25 χρόνια στο θεωρητικό εκπαίδευση. Και επειδή υπηρετώ στο τρίτο γυμνάσιο, όπου τα νέα προγράμματα σπουδών είχαν εφαρμοστεί πιλωτικά, θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά. Αυτά λοιπόν τα νέα προγράμματα σπουδών ξεκίνησαν όταν ήταν υπουργός η κυρία Γιάννη Κουτσίκου. Λοιπόν, και άρχισαν να εφαρμόζονται πιλωτικά. Δεν, από όσο γνωρίζω, ο καθένας που ξέρει μπορεί να με διαψεύσει, δεν υπήρξε κάποια συνεισφορά της ΠΕΔ ως προς αυτά τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόστηκαν ακριβώς, να ακουστεί αυτό παρακαλώ, επειδή έχουμε και ένα νέο ευρυθέν παράδειγμα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων εδώ στο νομικό μας. Λοιπόν, εφαρμόστηκαν πιλωτικά για κάποιο διάστημα, χωρίς να συνεννούμε όσοι τα εφαρμόσαμε. Προσωπικά έδωσα αγώνα για δύο ολόκληρα χρόνια. Έπεσα ηρωικά αγχώμενη, τα εφάρμοσα μόνο για δύο κλίνα. Ενώ μας είχαν πει ότι θα τα αξιολογήσουμε, θα δώσουμε έκθεση, θα κάνουμε μια έκθεση για αυτό, δεν μας ζητήθηκε ποτέ. Και έρχονται τώρα λοιπόν, εφόσον κατήργησαν με υπουργό την Άννα Δηματοπούλου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, νομίζω τα λέω σωστά, δεν λέξατε. Λοιπόν, έρχονται τώρα μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς να ρωτήσουν τους θεολόγους που τα έχουν εφαρμόσει, χωρίς να ρωτήσουν την ΠΕΔ, αυτοί που αναφέρατε, ή του καιρού, και αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν εκεί και κλεισμένα των θυρών, για την πορεία την πνευματική και χριστιανική ενός ολόκληρου λαού, να μας τα επιβάλλουν
ενδιαφέρει εγώ δεν ανήκω στην ΠΕΘ. Συνήθιζα. Ασυνήθιζα να ανήκω στην ΠΕΘ. Πολύ ωραία. Ήθελα όμως το περιβρισκόμενο να το ακούσουμε αυτό. Και επειδή το έχω βιώσει πάρα πολύ καλά στο Ρεζενική, είμαι από εκείνους που αντιδρούν εντονότατα. Με νύχια κοινό. Απέναντι σε αυτά τα νέα προγράμματα, τα οποία αφαιρούν πλήρως Χριστό. Ιστορία. Να σας ρωτήσω, τα προηγούμενα προγράμματα ισχύγανε Χριστό. Δηλαδή, εγώ ρωτάω τους ανθρώπους γενικά μια ηλικία και τους λέω θυμάστε τίποτα. Θα σας απαντήσω. Με τίποτα. Είμαι 25 χρόνια στα σχολεία, θα σας απαντήσω. Τα πράγματα δεν είναι μόνο σήματα, δεν είναι μόνο διάστατα. Εκείνος ο οποίος παίζει τεράστιο ρόλο είναι ο δάσκαλος. Φυσικά. Και ξέρετε για να είναι κανείς δάσκαλος πρέπει να έχει χάρισμα. Άμα δεν έχει το χάρισμα του δασκάλου, κάνει ζημιά. Όμως, στα νέα προγράμματα σπουδών, πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει βιβλίο. Καταργείται το βιβλίο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα δεν θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό. Τον νέο χρόνο, αλλά για μένα δεν είναι τίποτα πρόβλημα. Μπορώ να κάνω αυτό τίποτα μάθημα στα παιδιά. Συμφωνώ. Αυτό τίποτα. Λοιπόν, απλά ήθελα έτσι να τοποθετηθώ απέναντι στα τελευταία που συζητήθηκα και να μην μονοπολίσω άλλο. Εάν εννοείται αυτά που είπα εγώ ως ο επίσκοπος, κάνετε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πάνω σε τι? Ως επίσκοπος λέω, σε αυτά που είπα, γιατί θέλετε να διαφωνήσετε και καλά κάνετε. Όχι, δεν διαφωνήσατε. Γιατί είπατε ακούστηκα και επειδή μόνο εγώ τα είπα. Πάνω στη συζήτηση που έγινε και σε όσα ακούστηκε, ήθελα απλά να συνεισφέρω με την εμπειρία μου και να απλά να ακουστεί. Εγώ προχωρήσει παραπέρα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όχι για τα προγράμματα σπουδών, σας ευχαριστούμε πάντως που ήρθατε και είναι τιμή μας. Ξέρουμε ότι είστε παλιός συγγραφέας του Αθείου της Θεσσαίρας Αρχείου. Ναι. Είπατε κάτι για τα βιβλία και είπατε ότι μπορούμε εμείς από μέσα να κάνουμε Χριστό φυσικά, αλλά τα βιβλία τα προηγούμενα είχαν μέσα Χριστό. Είχαν εξαρτιότητα, εξαιρετάτητα, όπως έτσι. Αυτό τι θα έκανε ο δάσκαλος. Συμφωνώ απόλυτα. Και πόσο πίστευε να ζωντανέψει αυτά τα κείμενα. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έχει η ιστορία πάντα. Πώς έχει το δικαίωμα ο δάσκαλος να την εμφανίσει και να πει διδακτέα ήδη θα κάνεις αυτό και αν δεν ξεφύγεις από το κείμενο. Γιατί στα θρησκευτικά, επί παραδείγματι, δημιουργείται διδακτέα ήδη για την παλιά εποχή μιλάμε. Ναι. Δημιουργεί τη διδακτέα ύλη, αλλά από την άλλη, αυτή η διδακτέα ύλη εξαρτάται πώς θα προσφερθεί. Τώρα, λέει, δεν έμεινε τίποτε και βέβαια δεν έγινε τίποτε, διότι όταν πάει και λέει, εγώ δεν πιστεύω ή εγώ σας λέω αυτά να ξέρετε κατά την πέρα παπάδες δεν ισχύουν και αυτά που είναι νεκρούτα σε αυτό το λέει, ισοπεδόμαστε. Δεν μπορεί να διδάξει Χριστό και να μείνει Χριστός στις ψυχές των παιδιών. Εκεί είναι η διαφορά και η διαφωνία μας. Γι' αυτό το συνέδεσα το θέμα με το Ισλάμ. Για να πω ότι βλέπουμε ότι αυτοί κάνουν μια επιθετική πολιτική προκειμένου να στηρίξουν τις θέσεις τους, τη θεολογία τους. Αλλά το πιστεύουν αυτό που λένε. Εμείς έχουμε ανθρώπους που δεν το πιστεύουν και γι' αυτό έφτασα σε σημείο να πω καλύτερα να μην είχαν θεολογικές σχολές, αν είναι θεολογικές σχολές κρατικές. Και ποιοι διδάσκουν και πώς διδάσκουν και πώς γίνονται καθηγητές κλπ. Και να μην υπάρχει το μάθημα το θρησκευτικό αυτό κάτω-κάτω. Καλύτερα η Εκκλησία να φτιάξει μια θεολογική σχολή. Αλλά το έπρεπε ο Μακαριστός ο Χριστόδουλος. Ναι. Πήγε να κάνει τις ακαδημίες της θεολογικής. Ναι. Πέσανε επάνω του ότι θέλει να γίνει πρίτανης, ότι θέλει να το παίξει θεολόγος, ότι θέλει τούτα και εκείνα και τελικά. Τι είπε ο Χριστόδουλος να είναι της Εκκλησίας. Όχι, θα έχουμε ακαδημαϊκή θεολογία και η ακαδημαϊκή θεολογία θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια και θα υποχρεώνει
το κράτος τους αποφύτους να τους διορίζει. Ναι. Άμα απόφυτος, άμα και καθηγητής. Και αυτά είναι παράδεκτα πράγματα. Ναι. Και στη Γερμανία και στην Αγγλία και παντού. Αν έχει καθηγητές, θα πάει ο καθολικός στα παιδιά, θέλουν τα καθολικά. Μπορεί να εκφράζει ο καθολικός, ή μάλλον ο μη καθολικός στην καθολική εκκλησία. Μπορεί και να πληρώνεται. Και να σου λέει μετά πίσω του, θες να το παίξεις επιστήμον, πριν κάνεις. Δεν το παίζουν πριν κάνεις, είμαι επίσημο που δεν παίζουν. Για να το μεταποδηλώσετε, κάτι που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι ας πούμε το Ισλάμ σημαίνει υποταγή στο Θεό. Ναι. Μιλήσαμε για ιστορία, είπατε ακριβώς το θέμα με τον Γιώργο και την πρώτη ιστορία. Εάν ήταν γυναίκα φυσικά δεν το συζητάγαμε. Εάν και τις δύο περιπτώσεις ήταν γυναίκες, εκεί δεν υπήρχε θέμα, θα είχαν πεθάνει ή θα είχαν ξεζεκιστεί, έτσι. Όμως, για να ξανάρθω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το παλαιά, αυτό το ισχύον πρόγραμμα στον δρόμο που υπήρχε μέχρι τώρα, έδινε, έστω υπήρχε ένα βιβλίο που είχε μέσα Χριστό, άσχετα αν εσύ τον έδινε σωστά ή όχι. Όταν μπαίνουμε σε νέα βάση που με μια ιδεολειψία πάμε προς μια ουδετεροθρησκεία και ζητάτε από τους ορθόδοξους θεολόγους, καλά το είπατε, πρέπει να πιστεύουν, πρέπει αν θέλετε να ελέγχονται την Εκκλησία όπως κατά κάποιο τρόπο ελέγχονται οι καθολομεμαθολικοί, η Σύνοδος, όπως ελέγχει τους Εβραίους ή τους έχουν λόγο, αυτή τη στιγμή η Εκκλησία δεν έχει λόγο, έχει από το Σύνταγμα την συναρμοδιότητα λόγω του καταστατικού της χάρτη, δεν εισακούεται. Μας ρίχνετε και στους μάχημους θεοτρόπους ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να διασώσουμε τις καταστάσεις αυτές βρισκόμενοι σε ένα κυκαιώνα από τη μεριά της πολιτείας, από τη μεριά της εκκλησίας, από τη μεριά ως υπάλληλοι του κράτους και προσπαθούμε ο καθένας με τη συνείδησή του να κάνει αυτό που μπορεί. Πρέπει τουλάχιστον σε αυτό να μας καταλάβετε και να ακούσετε και λίγο τη φωνή μου. Δεν είναι γραφική υπέρ, ούτε είναι πάρα πολύ, ξέρω εγώ, παραστάτηση και ο καιρός ή οτιδήποτε άλλο. Αφήστε τον καιρό και την υπέρ. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι η ορθόδοξη είδηση των παιδιών που καταπαρκέται και αποδομείται. Σε λίγο, σεβασμιότατε, και πάτε Αλέξανδρε, εμείς μπορεί να μην έχουμε μάθημα ή να μην έχουμε πατητές, όμως σε 20-25 χρόνια, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, ούτε εσείς θα έχετε τίποτα. Ευχαριστώ. Σε 25 χρόνια, πίνδυνο θα υπάρχει, το λέω εγώ. Γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί... Εγώ το πιστεύω ότι θα υπάρχει. Ακόμα... και θα ήθελα, εντάξει, θα ήθελα να στο αποδείξω αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει. Έχω κάνει ένα βιβλίο μαθητικό στην Εξάρτη που έχει 65 ιστορίες των μαθητές μου. Μια ιστορία λοιπόν είναι από τα τελευταία χρόνια που ήταν σχολικός σύμβουλος. Την ιστορία του Αλέξανδρου, την ξέρεις? Δεν μπορώ να την ακούσουμε. Πάω σε ένα σχολείο ως σχολικός σύμβουλος. Και επειδή ο νόμος που φτιάχτηκε από το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι ο σχολικός σύμβουλος δεν μπορεί να μπει στην τάξη, αλλά μόνο αν θέλει ο καθηγητής. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει? Ισχύει και τώρα. Εγώ είχα βρει μια λύση σαν σχολικός σύμβουλος. Έλεγα στον καθηγητή, στον συνάδελφο, μπορώ να μπω στην τάξη σου να κάνω μάθημα. Εσύ θα με παρακολουθείς. Τι στο καλό σχολικό σύμβουλο σήμερα. Με έχει ορίσει η πολιτεία ως, ας πούμε, υπόδειγμα. Λοιπόν, να κάνω εγώ μάθημα. Κανένας δεν μου λέει όχι. Όλοι θέλουν να με παρακολουθήσουν. Μπήκα λοιπόν σε ένα γυμνάσιο, στον Άνιμο, και είπα στον καθηγητή, μπορώ να πω, ευχαρίστως. Κοιτάξτε, έχεις τρίτη γυμνασίου. Πήγα, έκανα μάθημα, πέτυχα με τα παιδιά, πολύ ωραία, τελειώσαμε, χτύψε το κουδί να βγούμε έξω. Και την ώρα που είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω, ανοίγει η πόρτα και μου κάνει ένας μαθητής, ένας έφηβος. Α, του
Του λέω καταρχήν πώς είναι, λέει Αλέξανδρο. Α, πάλι Αλέξανδρος. Ναι, είμαστε και συνεννόμενοι. Ναι. Του λέω πώς θα το δω. Εμείς τελειώσαμε το μάθημα. Τώρα συμβαίνει. Αλλά ξέρετε, εγώ είπα απαλλαγή από το μάθημα το θρησκευτικό. Λέω γιατί είσαι μάθης του Ιεχωβά, καθολικός, προτεστάτης. Όχι κύριε Ορθόδοξος είμαι, λέω, πάει απαλλαγή. Και πολύ καλά κάνεις, του λέω. Ένα να με ξεχνάς, επειδή είσαι έφηβος, να αναζητάς πάντα την αλήθεια. Ω, καλά, λέει. Ήταν έτσι και ψηλό παιδί, ομορφόπαιδο. Κοντά μου λέει, φεύγω. Συν 20 μέρες με παίρνει η διευθύντρια τηλέφωνο. Μπορείτε να έρθετε στο σχολείο ξανά. Σας αναζήτησε ένας μαθητής. Ήρθε και μου είπε, μπορείτε να μου φωνάξετε κύριο τον Μουσάτο, τον σχολικό σύμβουλο, εγώ είχα πάντα ακούσει. Και πάω την άλλη μέρα. Και μου φέρνει τον Αλέξανδρο. Τι έγινε ο Αλέξανδρο, του λέω τι συμβαίνει. Μην θυμάστε τι μου είπατε εκείνη τη μέρα που ήσασταν εδώ πριν από 20 μέρες. Εγώ έκανα πως δεν θυμάμαι, για να δω τι καταλαβαίνω. Του λέω τώρα έχει αρχίσει το Αλτσχάιμερ, είναι παππούς, για θυμίσαι μου. Μου λέει, μου είπατε να μην ξεχνάω να αναζητάω την αλήθεια. Ωραία, λοιπόν, μου λέει, ξέρετε ότι εμένα μου πληθώθηκε αυτή η φράση και δεν μου αφήνει. Ωραία, και λοιπόν, μα γι' αυτό σας φώναξα να κουβεντιάσουμε για την αλήθεια. Λέει η διευθύντρια, εγώ φεύγω, καθίστε και πείτε τα. 2,5 ώρες με είχε. Μια εξομολόγηση ο Θεός. Κάποια στιγμή μου λέει, ξέρετε τι έρχεται τη στιγμή που θέλω να κλάψω. Να κλάψω, ρε Αλέξανδρε, να ξεθυμάνεις. Μην ακούς που λένε ότι οι άντρες δεν κλαίνε, κλαίνε και οι άντρες. Με λέει, αλλά έρχεται τη στιγμή που θέλω να ουρλιάξω. Να χτυπήσω την γροθιά του τείχου. Του λέω, α, κοίταξε, δεν θα ουρλιάζεις στη μάνα σου ή στον πατέρα σου, γιατί έχουν και αυτές τις κουτούλες. Θα έρχεσαι εδώ και θα λες την κυρία διευθύντρια μου, φωνάξτε μου το Μουσάτο γρήγορα. Και εγώ θα έρχομαι. Πώς σου κάνετε? Καλά. Φεύγω. Σε 15 μέρες χρειάστηκε να πάω στο σχολείο για κάποια άλλη υπόθεση. Και όταν μπήκα, λέω στην διευθύντρια τον Αλέξανδρο, παρακαλώ πρώτα να δω. Ο οποίος μου είναι από το βάθος του διαδρόμου, το όλες τα πόδια, ήρθε, μου αγκάλια, συγχώρεσε. Τι κάνετε κύριε μου? Πώς πας? Μου λέει, από τη μέρα που κουβεντιάσαμε, είμαι πολύ χαλαρός. Ωραία, χαίρομαι. Έλα να κουβεντιάσουμε ακόμα λίγο. Μα δεν θέλω τώρα να κουβεντιάσουμε για μένα. Για εσάς θέλω να κουβεντιάσουμε. Τι κάνετε, πώς πάτε? Και κουβεντιάσαμε. Και όταν πήγε στην πρώτη ηλικία, την άλλη χρονιά, πήγε και τον είδα. Λέω, για σένα έρχομαι, καημένε. Πώς πας? Πολύ καλά, κύριε. Η αλήθεια την αναζητάω πάντα. Έτσι λέω, Αλέξανδρε, δεν σε φοβάμαι, θα βρεις τον δρόμο σου, γιατί όποιος αναζητάει την αλήθεια, θα βρεις. Εμένα με εντυπωσίασε αυτή η ιστορία που έζησα. Και πάντα το έλεγα στους συναδέλφους ότι θα ήθελα να είμαστε καταλήτες. Τι σημαίνει να δίνω Χριστό, μπορείτε να μου πείτε? Όταν μιλάω για αλήθεια, μιλάω για Χριστό. Όταν του είπα και πολύ καλά κάνεις που έχεις απαλλαγή, δεν το εναντιώθηκα, τον κέρδισα, τον λάβωσα. Έτσι μου είπε ο Χριστός όταν διηγήθηκα την ιστορία στον πατέρα Βασίλειο τον Κωδικάρη και μου λέει, μα τον ένιωσες, μου λέει θετικά. Τον έκαμε να σκεφτεί. Τέτοια μυστικά χρειάζεται να δουλέψουμε μέσα μας. Και για τους μουσουλμάνους το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται να σκαρφιστούμε. Δεν θα σκαρφιστούμε με το αυτό. Θα γίνει με προσευχή, με υπευθυνότητα, με πνευματική ζωή. Για να ξέρουμε πότε θα φτάσει η στιγμή να μιλήσουμε στους ανθρώπους. Να πούμε τα κατάλληλα λόγια στην κατάλληλη στιγμή. Παρακαλώ. Ναι. Σας ευχαριστώ. Θα το στρέψω λίγο το θέμα σε μια διαφορετική θέαση, μια διαφορετική προσέγγιση να το δούμε και παρακαλώ να ήθελα τον σχολιασμό σας, πατέρα Αλέξανδρε. Ναι.
διαμορφώνουν τον τύπο ανθρώπου που κάθε κοινωνία επιθυμεί. Με αποτέλεσμα να λέμε ότι, αν θέλετε, είναι και κατά τι κοινωνικά προσδιορισμένο το τι πολίτες, το τι τύποι ανθρώπων θέλουμε σε μελλοντική μορφή κοινωνίας. Με δεδομένα τα όλα όσα μας είπατε περί του Ισλάμ, για τις λευκές γκρίζες και μαύρες πινελιές, για τις μαύρες οπτικές που ενδεχομένως διακρίνουμε περισσότερο έντονες, τους ταραγμένους καιρούς που διώνουμε. Με δεδομένο επίσης το γεγονός, και διορθώστε να κάνω λάθος παρακαλώ, ότι το Ισλάμ δεν συνδυάζεται με τη δημοκρατία. Ναι. Και με δεδομένο βεβαίως τη χριστιανική αγάπη, την αποδοχή που έχουν οι χριστιανοί και οι Ορθόδοξοι προς άπαντες τους κατατρεγμένους που έρχονται στη χώρα μας. Θα ήθελα το σχολιασμό σας, βλέποντας πιο μπροστά, αν κινδυνεύει η χώρα να μετατραπεί σε χώρο και μέσα από τα συστήματα σπουδών, ναι, μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών, ναι, θρησκευτικών, ναι, μέσα από τα μανιτάρια που ο Σεβασμιότατος εξέφρασε πολύ καλά τον προβληματισμό των ευρύτερα κοινωνικότητα που είναι σιγά σιγά να ξεντρώνουν ως μανιτάρια και όχι μόνο βεβαίως στον κλεισμό ναστή. Λοιπόν, και το τελευταίο, παρακαλώ, μου επιτρέπετε, και φυσικά κάτι που από πέρσι και πρόταση απασχολούσε και τώρα ενδεχομένως να φαίνεται και ο κοινωνικός ρόλος τους, το Κέντρο Ισλαμικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως και αναπηγείται η ελληνική κοινωνία. Σαφώς κινδυνεύει η ελληνική κοινωνία. Αλλά δεν κινδυνεύει μόνο τους μουσουλμάνους. Κινδυνεύει από εμάς τους ίδιους. Έχουμε διαλύσει τις οικογένειες. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Είναι διαλυμένες οι οικογένειές μας. Και δεν ξέρω πόσο εμείς οι κληρικοί το έχουμε πάρει η είδηση και δεν κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Προσέξτε, πριν από σχεδόν ένα μήνα είχα μια βάφτιση στην εκκλησία και το παιδάκι ήταν 9 χρονών. Δεν το είχαν βαφτίσει, λέει, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όταν ήρθαν για τη βάφτιση, ζήτησα να δω το παιδάκι. Και στα σκαλιά της εκκλησίας έσκυψα κάτω. Έφτασα στο ύψος του, έκατσα, έκανα κάθε σβαβαθή. Και το κουβέντιασα. Του λέω, ξέρεις τι θες δούμε τώρα. Ξέρεις τι είναι το βάπτισμα. Με έχω ακούσει. Ξέρεις ότι θα ντυθείς στον Χριστό. Τούτο και εκείνο, τέλος πάντων, παιδιάσαμε με το μικρό. Και κάνουμε τη βάφτιση. Σε μια εβδομάδα ήρθε η μάνα να πάρει ένα χαρτί του, χαρτί της κυρίας, τέλος πάντων, σφαγισμένο. Και μου λέει το εξής, πάντερ, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Είμαι αρνητική απέναντι στην Εκκλησία και γι' αυτό δεν είχαμε προσθέσει το παιδί. Σας πληροφορώ ότι άλλαξα. Πώς έτσι της λέω. Από τη στιγμή που είδα να σκύβεται κάτω και να κουβεντιάζεται το παιδί μου, κατάλαβα τι είναι η Εκκλησία. Της λέω, δεν φτάνει αυτό. Τώρα πρέπει να προχωρήσετε, να κάνετε και κάτι άλλο. Να εμβαθύνετε σε αυτό. Μου λέει, ναι, και θα φέρω να κοινωνήσει και ο γιος μου. Κατάλαβα τι είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτό που είναι ο θέμα και τώρα. Της λέω, ακούστε, εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο παρά μια κίνηση ανάλογη με αυτή που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός κατέβηκε στο ύψος μας και μας μίλησε για να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια. Λοιπόν, νιώθω ότι λαχταράνε οι άνθρωποι και δεν τους το προσφέρουμε. Μας ενδιαφέρει τι ώρα θα
θα αρχίσουμε τον Εσπερινό ακριβώς ή λιγότερο ακριβώς ή δεν ξέρω τι, να είμαστε ακριβείς σε αυτό, να πούμε πέντε πράγματα να διηγηθούμε το Ευαγγέλιο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έχουμε να κάνουμε ποιμαντικό έργο ουσίας και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι θεολόγοι, οι λαϊκοί θα μπορούσαν να είναι συνεργάτες σε αυτό. Είναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι πάντα, δεν είναι το ερώτημα. Πάντα, Αλέξανδρε. Πώς. Εμενάει την πλειοψηφία. Μην το λέτε αυτό. Αν αυτή τη στιγμή έγινε ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς, ναι, που αναφέρατε προηγουμένως, όταν συζητάει με τους Τούρκους που τον είχαν εκπαλώσει, συζητάει με τους Τούρκους και του λένε ότι έχουν την ίδια πίστη. Και απαντάει ο Άγιος του Παλαμάς και τους λέει, αν είχαν την ίδια πίστη, δεν θα συζητάγαμε τώρα. Ναι. Ού, δεν έχουμε την ίδια πίστη. Έχω ακριβώς την ίδια πίστη. Δεν σημασία. Που απαντάει προς τον μουσουλμάνο, ενώ είναι αιχμάτωτος, ενώ παίζεται το κεφάλι του, δεν έχουμε την ίδια πίστη. Όταν στο νέο πρόγραμμα σπουδών σου λέει ότι το Ισλάμ, ο χριστιανισμός, είναι διαφορετικές θεάσεις, πώς το λέμε, μισό λεπτό, της αλήθειας, τότε τα πράγματα δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Ο Γρηγόριος του Παλαμάς που λέει όχι, η αλήθεια είναι ο Χριστός και συζητάω μαζί σου. Αυτή τη στιγμή το είπατε και πάρα πολύ ωραία σε όλη την ομιλία σας, πάνε και ούτε εσείς δίνατε Χριστό. Τώρα επιβάλλουν σε εμάς να μην πάρουμε θέση, να του πούμε αυτό λέει η Εκκλησία, αυτό λέει το Ισλάμ, αυτό λέει ο Βουδισμός, επέλεξε εσύ παιδί μου. Με τι κριτήρια? Στο παιδί της τρίτης των 8 χρονών μέχρι 15 χρονών που διαμορφώνεται εκεί και αργότερα αποκτάει κρίση, με τι κριτήρια θα και τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει από τον Ινδουισμό, από την παγόδα, από τη συναγωγή ή από τις 72 εκκλησίες παραδείγματος της Καστοριάς που έχει μέσα στην Καστορία. Ευχαριστώ. Ναι, κοίταξε. Η απάντησή μου είναι η εξής. Κάνα και εσύ θα κάθεσαι και θα κάνεις ακριβώς αυτά που λέει το αναλυτικό πρόγραμμα και εγώ δεν έκανα αυτά που έχουν έλεγαν τα βιβλία πάντα. Πάτε Αλέξανδρε, απειλούμε να τα γράψουμε εγώ. Με το άρθρο 22 του Υπαγγελικού Κώδικα είμαστε υπάλληλοι του κράτου. Εάν το κράτος έχει μια ιδεολειψία, μπορεί να βρεθούμε κατηγορούμενοι αύριο μεθαύριο γιατί κάνουμε προσιλητισμό, γιατί κάνουμε ομολογιακό μάθημα. Οπότε δεν μπορεί να αυτή τη στιγμή η Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο να μας εγκαλέσει αυτό το πράγμα. Και δεν κάναμε ομολογία. Δεν κάναμε κατηχητικό. Γιατί να σας εγκαλέσει? Καταρχάς, Τάλη, εμείς συζητήσαμε. Το ξέρεις, πραγματικά και ξέρω. Δεν συζητήσαμε. Δεν ετέθηκε, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, έξω από την πραγματικότητα, αλλά και έξω από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και σου είπα ότι είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν το λέω για να με... Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν το λέω ούτε να με ευχαριστήσεις, ούτε να σε υποχρεώσω, ούτε να σε εκθέσω. Αλλά το λέω γιατί πρέπει να ξέρουμε και εμείς εσωτερικά τι κάνουμε, ποια είναι η σχέση μας, τι θέλουμε. Γιατί δεν κατηγόρησα ως αθέους όλους και συλλήφθη. Αυτούς που πάνε να πούνε εγώ δεν πιστεύω, τους κατηγορώ ευθέως. Και θέλω και τη συνδρομή σας αυτό. Ούτε την πίστη σας αμφισβητώ. Αλλά αν κάποιοι από εσάς αμφισβητούν την θέληση της διοικούσης, της ποιμενούσης εκκλησίας να δώσει τις πίστες και τη γραμμή, και εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, παιδάκι μου, γιατί δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου, ούτε στη θέση μου αυτό. Επιβάλλεται να σας θεωρώ συνεργάτες. Με συγχωρείτε, αλλά η πραγματικότητα μου λέει άλλα.
πραγματικότητα μου λέει άλλα. Υπάρχουν ακόμη και μέσα εδώ θεολόγοι που δεν μου έχουν πει καλημέρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι εκκλησία ορθόδοξη θέλουνε που έγινε επισκοποκεντρική, ή ο δεσπότης και οι παπάδες θα είμαστε για να ενισχύουμε τις οποιασδήποτε συνδικαλιστικές θέσεις. Εάν είναι, με συγχωρείτε, γιατί έθεσα τα πράγματα και τα χείρασε επιτροπτικό των ίδων, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια θεολογία έξω εκκλησιαστική και μη ορθόδοξη. Δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή είναι, αυτή είναι η βάση για να συζητήσουμε. Επ' αυτής αναμένουμε τις θέσεις. Αλλά οι θέσεις μέχρι τη στιγμή και στο είμαστε συζήτησή μας, οι θέσεις αυτή τη στιγμή δεν ήταν εκείνες που προέκυψαν να έχεις την αγωνία και να λες, εάν θα κάνω τη δουλειά μου, κινδυνεύω. Ομολογιακό ή θυσιολογικό, δεν ξέρω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και σας λέω γιατί. Ομολογιακό, για να κάνεις ομολογιακό πρέπει να τα πιστεύεις, να τα ζεις. Και τους είπα, ένα μεγάλο μέρος θεολόγων δεν ξέρω πώς το πιστεύει. Δεν τους άρεσε αυτό, είμαι σίγουρος. Απ' την άλλη, θρησκεολογικό πιστεύω, πώς θα διδάξει θρησκεολογικό. Έχετε διδαχθεί βουδισμό, έχετε διδαχθεί ινδουισμό, έχετε διδαχθεί Ισλάμ, δεν ξέρω πόσο. Πόσο έχετε διδαχθεί. Πώς είναι τώρα να διδάξει ένα θρησκεολογικό μάθημα από τη στιγμή που δεν έχετε διδαχθεί. Τι έχετε διδαχθεί, κάτι στοιχεία. Ένα εξάμεινο. Ναι, τραγύριο, ένα εξάμεινο. Λοιπόν, άρα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά τι, δεν ξέρω να σας πω. Πρέπει de profundis να εξεταστεί το θέμα. Και βέβαια, εγώ έχω τις θέσεις μου, αλλά δεν είναι. Για το ερώτημα που έθεσε για το Ισλαμικό σπουδών το τμήμα στο Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Κοιτάξτε, το Ισλαμικό σπουδών δεν αφορά τους χριστιανούς. Αφορά τους μουσουλμάνους που είναι της Τράκης, αλλά τουλάχιστον τους μουσουλμανάκια. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει με ανθρώπους. Πώς? Ναι. Οι φοιτητές που ξεκίνησαν το πρώτο έτος σπουδών, είχαμε το μηχανογραφικό δελτίο. Πού απευθυνόταν το μηχανογραφικό δελτίο, σε ποιος απευθυνόταν? Σε αυτούς οι οποίοι μουσουλμάνοι στην Τράκη. Και πώς είναι? Σε όλους. Δεν το ξέρω. Σε όλους. Γεννιέται ένα ερώτημα που λιγάκι με προβλημάτισε αυτό που είπε ο πατήρας, ότι δεν έχουμε και εμείς πλήρης γνώσης για τα άλλα θρησκεύματα. Υπάρχει μια ωραία ιστορία. Έχει θυμηθεί. Ένας ο Κονίν Μητροπολίτης, ένας αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, όπως ξέρετε ήταν καθηγητής της θρησκεολογίας. Τον είδατε και εσείς καθηγητή. Αλλά εγώ έκανα το δεύτερο. Λοιπόν, ήταν καθηγητής της θρησκεολογίας και για πρώτη φορά έγραψε, επειδή ήταν και ιεραπόστολος και σε χώρες όπου υπήρχε Ισλάμ, για πρώτη φορά ασχολήθηκε πανεπιστημιακός, έγραψε το Ισλάμ, για το Ισλάμ. Και ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι εμείς που είμαστε και οι πρώτοι φοιτητές, πήραμε φροντιστήριο από το Κοράνιο και ουσιαστικά μέσω των εργασιών μας συνέλεξε το υλικό. Εμείς γνωρίσαμε, αλλά εκείνος συνέλεξε το υλικό για να γράψει το βιβλίο. Το εξέδωσε. Πράγματι ήταν ένα καλό βιβλίο. Διότι παίρναμε στοιχεία. Γι' αυτό και όταν αρχίσατε να μιλάτε για το Ισλάμ,
Ακολουθούσαμε στην κυριολεξία αυτά που λέγατε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, ένας Μητροπολίτης πήγε στην Ιερά Σύνοδο και είδε τον αρχιγραμματέα και του λέει «Τα είδατε, τι είσαι βασμιότατε, αυτός παιδί μου, αυτός, ο Αμβρούσης, τι έκανε ο Αμβρούσης, το Ισλάμ, ρε παιδί μου, το Ισλάμ, ρε το Ισλάμ, ούλα μου παιδί μου, να μου λέει, εκεί την ώρα που πάει όλα και μπαίνει μέσα, καλώς τον είναι, τον καλό σας λόγο, είναι καμπλήση για τον καλό σας το βιβλίο, για τον ρόλο σας, αλλά το λέω, έτσι να δείχνουμε λίγο και την ατμόσφαιρα. Εμείς θεωρούμε, ας πούμε, ότι παραβαίνουμε την πίστη μας όταν γνωρίζουμε, να το πω απλά και κατά τον αντίπαλό μας. Η καλύτερη όμως πολεμική μπορεί να ασκηθεί όταν ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Διότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλάμας, αφού μείναμε σε αυτό το παράδειγμα και είναι απόλυτα ενδεικτικό. Ο Άγιος Γρηγόριος δέσμιος έκανε διάλογο. Πώς θα έκανε τον διάλογο εάν δεν ήταν γνώστης αυτόν. Και έρχεται σήμερα ηγεσία της Εκκλησίας και κατηγορείται ότι διεξάγει διάλογο με τον Ισλάμ. Και όμως υπάρχουν το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, της Αντιοχίας, της Ιωχίας. Για αυτούς είναι πολύ σημαντικό να μην βρίσκονται σε εχθρική ατμόσφαιρα και να ζουν. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν κάποια κοινά στοιχεία μέσω των οποίων θα μπορέσουν να επιδράσουν και στους άλλους. Και έχουμε μέχρι στιγμής πολλά καλά και θετικά αποτελέσματα πια μέσω των διαλόγων. Και βλέπετε σήμερα στην Κύπρο όλοι οι εκπρόσωποι των θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων και των μουσουλμάνων, έκαναν έκκληση για το θέμα των αμνοωμένων και για πολλά άλλα θέματα. Λένε λοιπόν κάποιοι, δεν τα θέλουμε αυτά να τα συζητάμε, ούτε θέλουμε να τα πάμε. Δεν είναι άσχημο, είδατε τι σας είπα όταν κληθήκατε να συμμετάσχετε σήμερα. Ο πατήρ Αλέξανδρος είναι ένας θεολόγος ο οποίος ασχολήθηκε, είναι θέμα ζωής. Ασχολήθηκε με το Ισλάμ και μπορούμε να τον εμπιστευτούμε γιατί ακριβώς ξέρει. Ξέρει τι θα μας πει. Μπορεί αυτά που θα πει να μας οικοδομήσουν. Μπορούν αυτά να αποτελέσουν μία γέφυρα. Διότι εκ των πραγμάτων οι μουσουλμάνοι είναι στην πατρίδα μας. Τώρα όσο και να φωνάξουμε, όσο και να πούμε διώχτε τους, όσο και να πούμε τους φοβόμαστε, είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να μας θέσει και όρια. Αυτά που είπα δηλαδή προηγουμένως, δεν θα αλλάξει το μάθημα του δικό μας για να καλυφθεί στις ανάγκες του αυτός που μπήκε στην πατρίδα μας και φιλοξενούνται. Τώρα όμως αλλάζει. Εάν αλλάζει, με συγχωρείς μετάλλη. Επ' αυτού είναι άλλη πολιτική πια. Και άλλο οι γνώσεις και άλλο η πολιτική. Διότι η πολιτική οφείλει με ξεκαθάρισμα από την Εκκλησία να καταλάβει τι κάνει. Και πάλι δεν δεσμεύεται. Γιατί βλέπετε, ο Φίλης έκανε δηλώσεις προχθές στην Βουλή με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού. Και είπε, δεν μπορεί η ηγεσία της Εκκλησίας να αλλάζει υπουργούς και να αναδεικνύεται στην πολιτική. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει γραμμή. Και η γραμμή, ξέρετε, από πού προκύπτει. Από τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος του. Το κόμμα του στις προγραμματικές του θέσεις είχε τον χωρισμό της Εκκλησίας για την αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών.
Συνεπώς, κατά την άποψή του, όταν παραθεωρείται ως ο αρμόδιος υπουργός από τον πρωθυπουργό, έχει δίκιο όταν αισθάνεται ότι δεν τον αφήνει να υλοποιήσει τις γραμμές. Που πάει η ευθύνη σε εμάς που τους δώσαμε το όποιο ποσοστό για να μπορούν να λειτουργούν. Και υπ' αυτή την έννοια, εγώ δεν φοβάμαι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι θα διάσουν οι εκκλησίες, δεν θα έχουν επίνει. Ωραία έκφραση είναι, κούνησα λίγο το κεφάλι μου, αλλά μέσα μου είχα το προβληματισμό. Τι νομίζετε πως είμαστε εμείς που θα σώσουμε την Εκκλησία και τον Χριστό? Ποιοι είμαστε δηλαδή? Και γιατί τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν στα σχολεία τα θρησκευτικά και υπήρχαν τα μαρτύρια και όλα τα άλλα, η Εκκλησία εδρεώθηκε και είναι αυτή που είναι? Εγώ έχω την εντύπωση ότι καλύτερα θα είναι για μας εάν υποστούμε αυτή τη ζημιά. Για μας θα είναι χειρότερο εάν δεν είμαστε ενωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στα ιδανικά μας, στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό τα προέταξα. Συμφωνώ, λέει κάτι. Εγώ δεν μιλάω για χωρισμό, μιλάω για απελευθέρωση. Έτσι. Και θα το δούμε. Αλλά ποιος τους ψηφίσει, ώστε να βγαίνει μετά αυτός και να λέει, με συγχωρείτε, εγώ πήρα την ψήφο του λαού να κάνω αυτό το έργο. Δεν μας αφήσανε. Οι χριστιανοί τους ψήφισαν. Τότε αν είναι τέτοιοι οι χριστιανοί, τέτοια και τα θρησκευτικά, τέτοια και η ηγεσία. Κοιτάξτε. Για να είμαστε και δίκαιοι δηλαδή. Όταν έγραψα το βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, εγώ έχω γράψει 4 σχολικά βιβλία. Είμαι άλλος. Λοιπόν, είναι μια τραγική εμπειρία να γράψεις βιβλία σχολικά, γιατί σου καθόριζαν. Σου καθόριζαν τούτο και εκείνο. Λοιπόν, όταν είχα γράψει το βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου τότε, μια εκκλησία, μια κοινωνία σε πορεία, ξαφνικά εκλήθη από το Υπουργείο, επιγόντως, υπήρχε το βιβλίο, να δώσω μια απάντηση γιατί ένας βουλευτής, όχι, ένα περιοδικό της Καλαμάτας, τα Κρίνα τότε, είχαν πάρει το βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου και του γράφουμε τα πρεσβεία, όλες τις εκκλησίες για τα πρεσβεία μας έγραφαν ότι πρέπει να αναφέρουμε και τελευταία ήταν η Εκκλησία της Αλβανίας. Τότε ήταν ο Χότζα ή ο προμετέπειτα. Τέλος πάντων ήταν ο κομμουνισμός. Ο Χότζα. Και έγραφα από κάτω εγώ ότι κάθε εκκλησία έχει τις τοπικές της παραδόσεις, την τοπική της διοίκηση και προχωρεί με τον δικό τους τρόπο. Τα Κρίνα λοιπόν έγραψαν, ας μας πει ο συγγραφέας του βιβλίου ποιος είναι ο τρόπος ο ειδικός με τον οποίο πορεύεται η Εκκλησία της Αλβανίας, αφού δεν έχει ηγεσία. Τον φυλακίσανε και πέθανε τον Αρχιεπίσκοπο τότε. Δεν υπάρχουν κληρικοί, δεν. Πού είναι η Εκκλησία της Αλβανίας? Και τότε λοιπόν το πήραν δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Καλπογιάννης, ο λεγόμενος, και ο Παρτικάλπη και ο Βεζρεβάινης, και κάμανε ερώτηση στον Υπουργό Αγίας, με τον τότε Γεωργάκης. Και του είπανε, τι γράφουνε τα βιβλία? Και από το Υπουργείο λοιπόν ο Γεωργάκης στέλνει μήνυμα ποιος το έγραψε και να μας πει γιατί. Εγώ είχα ετοιμάσει μια απάντηση για τα Κρίνα και λέω, πάρτε την απάντηση και κάντε το ότι θέλετε ο Υπουργός. Και έγραφα το εξής. Στα αλήθεια δεν υπάρχει Εκκλησία της Αλβανίας. Τι μας λέτε? Επειδή καταργήσαν τον Αρχιεπίσκοπο και στείλαν όλους τους παπάδες είτε στις φυλακές είτε στα εργοστάσια να δουλέψουν ξυρίζοντάς τους και δεν υπάρχει Εκκλησία. Τι λέτε, παιδιά? Η Εκκλησία είναι μέσα στις ψυχές των ανθρώπων ζωντανή και πρέπει να ξέρουν, να ξέρετε, έλεγα στο ειδικό, ότι η Εκκλησία δεν υπάρχει αν δεν βασανίζεται λίγο. Γιατί και ο ίδιος ο Χριστός από τη στιγμή που γεννήθηκε αμέσως
κατεδιώχθη. Η Εκκλησία πάντα θα καταδιώκεται. Στον μεν δυτικό κόσμο από αυτή την πλεισμονή, την κεφαλαιοκρατία κλπ. Στο δε υπαρκτό σοσιαλισμό από τον ηλισμό. Αυτό τους έγραφα. Και μετά από λίγα χρόνια βρήκα τον κύριο Κολέτη, δεν ξέρω αν ζήτησα, Κρίνα, και του λέω, για πες μας, υπήρχε η Εκκλησία ή δεν υπήρχε. Εδώ λέω στην Εκκλησία την κοινά μου έγραφα, ήρθε μια γιαγιά και μου είπε, εγώ όταν έρχονταν Χριστούγεννα και Πάσχα, έπαιρνα τα παιδιά μου και τα γόνια μου και τα κατεβαίναμε στο υπόγειο, έπαιρνα ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι ψωμί και τους έλεγα αυτό είναι το σώμα του Χριστού, αυτό είναι το αίμα του Χριστού, θα πάρουμε όλοι να φάμε και λέγαμε και στο πατέρι μου, δεν ξέρω τι, στα κρυφά. Δεν υπήρχε εκκλησία που μάθαμε την αγωνία και πώς εμφανίστηκαν ξαφνικά όλοι αυτοί, όχι αυτοί που πήγαιναν και βαπτίζονταν, αλλά άνθρωποι που πίστευαν. Η Εκκλησία υπάρχει και θα υπάρχει. Και πήρε άνθρωπο τη σχέση του εναυτή. Και στον Ισλαμικό κόσμο που του βασανίζουν και που του χτυπάνε, οι άνθρωποι έχουν τόσο δύναμη. Είδα ένα φιλμάκι όπου απελευθερώθηκαν κάποια κομμάτια από του ISIS εκεί στο Ιράκ. Και οι χριστιανοί πήγαν να βάλουν ξανά το σταυρό και κάνανε πανηγύρια κυριολεκτικά. Πού είναι λοιπόν που μας λένε ότι δεν θα υπάρξουν και δεν θα χαθούν κλπ. Αυτά είναι παραμύθια για αγρίους. Θα υπάρχει η Εκκλησία. Θα ταλαιπωρείται η Εκκλησία. Μα, θέλετε από τους μουσουλμάνους, θέλετε από εμάς τους χριστιανούς που ταλαιπωρείται πιο δυνατά, μπορώ να πω. Θα υπάρχει. Νομίζω ότι η Πάτερ Αλεξάνδρου εξαφνίσατε και όχι απλώς εξαφνίσατε, μας κάνατε απόψε όλους μας να συμμετάσχουμε και νοερά αλλά και ουσιαστικά, αλλά συμφωνώντας και διαφωνώντας εσωτερικά. Σημασία έχει ότι όντως είσαστε το κατάλληλο πρόσωπο για να διαπραγματευτείτε αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υποστήκατε τον κόπο, την ταλαιπωρία και την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας μας. Σας είμαι υπόχρεος λοιπόν προσωπικά αλλά και εκ μέρους των ακροατών σας και νομίζω ότι επειδή ό,τι λέτε είναι αξιόλογο και πολύ προσεγμένο και επικοδομητικό και με καλή μεταδοτικότητα και με καλό τρόπο. Ο Αλέξανδρος θα παίρνει τηλέφωνο και το Σάββατο. Θα είστε καλά. Να σας ανακοινώσω ότι την επόμενη... Αυτά είναι σχόλια σε όλα τα Ευαγγέλια. Να σας ανακοινώσω ότι την επόμενη Δευτέρα ομιλητής, αφού πλησιάζουν και στα Χριστούγεννα, θα είναι η τελευταία συνάντηση πριν τα Χριστούγεννα, θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρκινος και Μεγαλοπόλεως, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και είναι ειδικός στα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Επέλεξε ένα πολύ ωραίο και πρωτότυπο θέμα που θα το καταλάβετε όταν τον ακούσετε. Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι η Καινή Διαθήκη. Εκείνος λοιπόν τώρα το παίρνει ανάποδα το πρόβλημα. Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει εν ώψη των Χριστουγέννων, νομίζω θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε. Θα σας περιμένω, όπως και στην εκδήλωση που θα κάνουμε με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και για την οποία θα ενημερωθείτε. Χρόνια πολλά και καλή αντάμωση. Ευχαριστώ.